με πρωτοβουλία της αείμνησης Μελίνας Μερκούρη. Και στην πορεία εγκαταλείφθηκαν. Όλα, από τότε ξεκίνησαν. Κάθε κυβέρνηση κάτι κάνει, προφανώς. Λοιπόν, έγιναν και σφάλματα πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανήκει στο παρελθόν. Ένα διπεθέ δεν μπορεί να υπάρξει με 35.000 επιχορήγηση στον χρόνο. Τα 2/3 από τα χρήματα αυτά πρέπει να δοθούν στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Και το διπεθέ δεν είναι ένας τεχνικός θείασος να παίρνει τσάπα ηθοποιούς από την γειτονιά ή ηθοποιούς εισαγωγικά. Το ΔΠΘ πρέπει να υπογράψει συμβάσεις, συμβόλαια. Πρέπει να πληρώσει την κατώτερη προβλεπόμενη μισθοδοσία για τον ηθοποιό, για τους άλλους συντελεστές. Δεν υπάρχει, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, μία παράσταση χειμερινή η οποία έχει κάποιες αξιώσεις να είναι λιγότερο από 120.000 ευρώ. Και έχει την υποχρέωση και χειμερινή και θερινή και παιδικό θέατρο και όλα αυτά. Και ένα διπεθέ, ένα επαγγελματικό θέατρο, πρέπει να είναι οδηγός της θεατρικής τέχνης, της δραματικής τέχνης. Δεν πρέπει να είναι ένας τεχνικός θείασος, πρέπει να καθοδηγεί, να βοηθάει τους ερασιτεχνικούς θεάτρους. Έχει μία πνευματική αποστολή. Λοιπόν, με 35.000 ευρώ, μειωμένα κατά 15.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, αυτά τα λίγα, περίπου καλύπτει στο καλλιτεχνικό διευθυντή και μένει και καμιά δεκαριά χιλιάδες ευρώ, άντε να κάνεις και τη διαφήμιση και την προβολή ή και κάτι άλλο. Είχε προταθεί κατά καιρούς στο Υπουργείο να περάσει με νόμο την υποχρέωση των περιφερειών να στηρίζουν τα ΔΠΘ. Διότι κάθε περιφέρεια, εκτός ίσως μια εξαίρεση, έχει ένα ΔΠΘ. Νομίζω η Δυτική Ελλάδα έχει δύο, τον Πατρών και του Αγρινίου. Δεν πρέπει να κάνω λάθος. Δύο είναι εκεί. Είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν με το Αγρίνιο. Πρέπει, εάν η περιφέρεια δεν δώσει μια γενναία χρηματοδότηση και αν δεν υπάρξει ένα πρόγραμμα μεταφοράς των διαφόρων θεατρικών έτσι, εκδηλώσεων ή των έργων στις άλλες πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας, με συμπαράσταση των δημοτικών αρχών που υπάρχουν εκεί, δεν υπάρχει μέλλον για το Δημοτικό Θέατρο. Ξέρετε τι μας λένε από το Υπουργείο? Πάρτε, ξέρω εγώ, κόλυβα, γιατί περί αυτού πρόκειται, 35.000 ευρώ, βρέστε εσείς τα υπόλοιπα 200, τα οποία απαιτούνται, για να ανεβάσετε τις τρεις παραστάσεις επαγγελματικού επίπεδου. Σκηνοθέτη, σκηνογράφο, σενάρια, ηθοποιούς, πρόβες, προπομπούς, αυτοκίνητα, βρέστε εσείς για να τα κάνετε. Περί αυτού πρόκειται, είναι αυτή η αντίληψη του κεντρικού κράτους μεταφοράς υπηρεσιών, βαρύγδουπε και σκουβέντες προς την περιφέρεια, χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Ποια ήταν η υποστήριξη στο παρελθόν? 400.000 ευρώ. Στο παρελθόν, σε άλλες εποχές. Τώρα είναι 35. Ποια είναι η πρόταση? Να τα αποδεχθούμε. Να τα αποδεχθούμε και να κάνουμε τις επιλογές εκείνες που πρέπει, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει το ΔΠΘΕΚ, να συνεχίσει να προσφέρει, μέχρι να αλλάξουν αντίληψη κεντρικά. Δεν είναι αντίληψη αυτή, ΔΠΘΕ πάρτε 35.000 ευρώ. Και τι δίνει στους άλλους επειδή ρωτήσατε, άντε καμιά 15.000 παραπάνω. Τι είναι ο κάγκουρας και τι είναι το ζουμί του. Εντάξει. Λοιπόν, να τα αποδεχθούμε, να υπογράψουμε την προγραμματική. Η περιφέρεια Πελοποννήσου προφανώς δεν έχει δεσμευτεί. Δεσμευόμαστε με έγγραφα, ενδεχομένως και με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά ακούστε, αγαπητοί, 35.000 δίνει το Υπουργείο. Άντε και 19 η περιφέρεια, αυτά που δεν μας δώσαν τα περσινά χρήματα που λείπουν του Υπουργείου. Πάμε ένα 50. Λοιπόν, τι θα κάνω, από τα οποία 20-25 αφαιρέσα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Τι μένει για να κάνουμε τρεις παραστάσεις? Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να ξέρετε, ότι η Δημοτική Αρχή έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη μελέτη για την αναβάθμιση του κτηρίου του
όπου στεγάζεται το διπερθέ και του κτηρίου που είναι δίπλα, του 1900, της ηλεκτρικής εταιρείας. Υπάρχουν και τα χρήματα, ενδεχομένως να το κουβεντιάσουμε και παρακάτω, Παναγιώτα. Αυτό παρακάτω είναι 300.000 ευρώ, ώστε να το φτιάξουμε και αυτό, γιατί θέλει και νέες επισκευές, ώστε να είναι ένα θέατρο στο οποίο να μπορείς και να μην κρυώνεις και να μην ζεσταίνεσαι. Διότι δεν έχει τα κατάλληλα υλικά στη στέγη, δεν είναι πετσωμένη στέγη, με συγχωρείτε για την έκφραση την οποία χρησιμοποιώ, με αποτέλεσμα και η ψύξη να φεύγει και η θέρμανση. Εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο. Το ΔΠΘΕΚ έχει προσφέρει, πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει, θα καλέσουμε τους Καλαματιανούς να πληρώνουν τα της λειτουργίας του. Λυπούμε για τα χρήματα που δίνει και το Υπουργείο και η Περιφέρεια. Λοιπόν, επομένως θέλω να πω κάτι άλλο, θα σου πω γι' αυτό κύριε Παπαδά. Εκείνο το οποίο με φοβίζει είναι το εξής. Επειδή η Περιφέρεια θα αποφασίσει σε επόμενη μέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς μπορούμε προγενέστερα, χωρίς να έχουμε επίσημη απόφαση της Περιφέρειας, γιατί εδώ στην προγραμματική πρέπει να πράσουν και τα χρήματα της Περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει, αν χρειάζεται συμπληρωματική απόφαση, ποια συνεννόηση, μην μου λες τώρα. Εδώ μιλάμε για νομικά ζητήματα. Θα πάμε σε επόμενη, ίσως, συμπληρωματική απόφαση. Εντάξει. Ψηφοφορία.